Για να μπει κανείς στην Πέτρα περνάει από έλεγχο. Σήμερα περάσαμε δωρεάν στην είσοδο, επιδεικνύοντας απλά το Ιορδανέζικο πάσο μας στο κινητό. Από την είσοδο πήραμε άλογα που θα μας μετέφεραν προς την Πέτρα. Τουλάχιστον για ένα κομμάτι της διαδρομής, γιατί πιο κάτω θα συνεχίζαμε ξανά με τα πόδια. Βγαίνοντας από το φαράγγι, έρχεσαι αντιμέτωπος με το Θησαυροφυλάκιο, το πιο διάσημο κτίριο στην Πέτρα. Η Πέτρα ψηφίστηκε πριν από μερικά χρόνια από εκατομμύρια άτομα ως ένα από τα νέα θαύματα του κόσμου. Η αρχαία βραχοπολιτεία της Πέτρας, ο μεγαλύτερος εθνικός θησαυρός της Ιορδανίας, είναι ένα μυστήριο. Ποια ήταν στην πραγματικότητα αυτή η πόλη, τι την έκτισαν και γιατί στα βάθη της ερήμου, για ποιον λόγο το πιο επιβλητικό κτίσμα της περιοχής αποτελείται στην ουσία μόνο από μία πρόσωψη και πίσω της δεν υπάρχει παρά μία μικρή καινή καμαρούλα, γιατί ξαφνικά η Πέτρα χάθηκε από την ιστορία και εξαφανίστηκε ακόμη και από τους χάρτες για αιώνες ολόκληρους. Χθες ήρθαμε βράδυ στην Πέτρα και την είδαμε και πραγματικά ήταν πολύ όμορφο το θέαμα. Το να έρθεις μέρα όμως είναι ακόμη πιο όμορφα. Είναι πιο εντυπωσιακά και όλο το σκηνικό παραμύθι. Με μόλις το 1/20 της αρχαίας πόλης να έχει ένα σκαφί, μέχρι σήμερα, η γνώση μας για την Πέτρα αλλάζει μέρα με τη μέρα. Νέα μυστικά έρχονται στην επιφάνεια μέσα από τις καπάνες των αρχαιολόγων από την Ιορδανία, την Ελβετία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες που πραγματοποιούν ανασκαφές στην περιοχή.